Βρισκόμαστε σήμερα εδώ δεκάδες φοιτητές από όλες τις σχολές της Αθήνας για να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα, για να στείλουμε την απάντησή μας στην κυβέρνηση που τόσο καιρό έχει κάνει η επιστήμη την κοροϊδία, που κλείνει τα αυτιά της μπροστά στα εκρηκτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Σήμερα τους ξεκαθαρίζουμε πως δεν θα τους περάσει. Δεν θα το επιτρέψουμε εμείς να τους περάσει. Εδώ και τώρα θα πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επιστρέψουμε με ασφάλεια στα αμφιθέατρα. Από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία, είδαμε την κυβέρνηση να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίζει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και των μεγάλων αφεντικών, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα την προστασία της υγείας μας, τη δικιά μας και των οικογενειών μας, βάζοντας σε δεύτερη μοίρα τα δικαιώματά μας σε μόρφωση και δουλειά. Οι φοιτητές το ξέρουμε καλά αυτό, γιατί είμαστε εμείς αυτοί που πέταγαν έξω οι πλατφόρμες στο προηγούμενο εξάμηνο, εμείς που δεν μπορούσαμε να παρακολουθήσουμε, ή πολλοί από εμάς εδώ σήμερα είμαστε αυτοί που επιχείρησαν να πετάξουν στον δρόμο με το κλείσιμο των εστιών. Εμείς ήρθαμε αντιμέτωποι με τα βασικά κοψίματα στην εξεταστική, με συγκράματα που έφτεναν μια μέρα πριν την εξέταση, με τα πανάκριβα νίκια που πληρώνομαι χωρίς καμία ενίσχυση για σπίτια που έμειναν κλειστά. Η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο και δεν εκμεταλλεύτηκε τον χρόνο που με την υπεύθυνη στάση μας εξασφαλίσαμε εμείς και οι οικογένειές μας για να θωρακίσει την παιδεία και την υγεία, αλλά το πήρε για να θωρακίσει τα μεγάλα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, των επιχειρηματιών του τουρισμού και των μεταφορών, κάνοντας λάστιχο τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Σήμερα, 23 Οκτώβρη, βρισκόμαστε εδώ και οι διακηρύξεις για επιστροφή στα αμφιθέατρα και για ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποδεικνύονται κούφια λόγια την στιγμή που στην ουσία τα πανεπιστήμια παραμένουν κλειστά. Τα αμφιθέατρα, αντί να γεμίζουν καθημερινά από φοιτητές τηρώντας τα μέτρα προστασίας, μένουν άδεια. Τίποτα δεν έχει βελτιωθεί και τίποτα δεν άλλαξε προς το καλύτερο για τους φοιτητές, εκτός από αυτά που εμείς με τον αγώνα μας κερδίσαμε. Την ίδια στάση είδαμε την κυβέρνηση να κρατάει και στα σχολεία, όπου οι μαθητές κάνουν μάθημα σε τριαντάρια τμήματα, χωρίς καθηγητές, χωρίς επαρκή καθαριότητα. Τη βλέπουμε στα νοσοκομεία που οι ΜΕΘ δεν φτάνονται για ζήτο, στους χώρους δουλειάς που τα μέτρα προστασίας πάνε περίπατο μαζί με τα εργασιακά δικαιώματα. Το ζούμε στα μέσα μαζικής μεταφοράς που καθημερινά όλοι στηβαζόμαστε σαν τις σαρδέλες. Δύο εβδομάδες μετά την έναρξη των μαθημάτων και η πείρα που έχουμε ήδη επιβεβαιώνεται. Καθημερινά πέφτουν πλατφόρμες, σταματάνε μαθήματα, αποκλειόμαστε από μαθήματα, ενώ τα τεχνικά προβλήματα είναι σωρός. Τα κενά σε καθηγητές μεγαλώνουν, μαθήματα δεν διδάσκονται και τα κενά που άφησε η τηλεκπαίδευση στην εκπαιδευτική διαδικασία παραμένουν. Ακόμα και όπου κάποια τμήματα λειτουργούν διαζώσεις, και αυτό κατά τη δικιά μας πίεση και παρέμβαση, δεν υπάρχουν ούτε τα σαπούνια. Επιβεβαιώνεται και η πείρα των εστιακών, που η ανυπαρξία των μέτρων για την προστασία της υγείας τους κοντεύει να μετατρέψει τις εστίες, τα σπίτια τους, σε υγειονομικές βόμβες. Τα ενίκια συνεχίζουν να τρέχουν, οι μετεγραφέτες φοιτητές δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους και αρκετοί πρωτοετήσεις δεν έχουν λύσει και το βασικό ζήτημα της στέγασης. Ακόμα και με τις τέλειες ηλεκτρονικές πλατφόρμες, η τηλεκπαίδευση δεν μας καλύπτει. Δεν μπορούμε να μάθουμε ολοκληρωμένο το επιστημονικό μας αντικείμενο, να εμβαθύνουμε και να προβληματιστούμε πάνω στην επιστήμη μας. Πώς θα γίνουμε παιδαγωγοί κάνοντας μαθήματα πίσω από μία οθόνη, πώς θα γίνουμε υγειονομικοί χωρίς την κλινική άσκηση ή βλέποντάς την σαν να βλέπουμε σειρά. Πώς θα βγούμε ολοκληρωμένοι επιστήμονες όταν δεν έχουμε δει κοντά κανένα εργαστήριο, δεν ξέρουμε τα υλικά που χρησιμοποιούμε όταν κάνουμε την πρακτική μας μέσα από έναν υπολογιστή. Συνάδελφοι, ξέρουμε πολύ καλά πως υπάρχουν όλες οι δυνατότητες για να επιστρέψουμε με ασφάλεια στα αμφιθέατρα, αλλά είναι επιλογή της κυβέρνησης να τα αφήνει κλειστά, συνεχίζοντας τον εμπεγμό σε όλους εμάς που αγωνιούμε για τις σπουδές μας. Αυτό το παραδέχονται και οι ίδιοι οι καθηγητές μας πολλές φορές. Το μόνο που μας εμποδίζει από να γυρίσουμε στα αμφιθέατρα είναι η πολιτική της κυβέρνησης που αξιολογεί τις ανάγκες μας ως κόστος και παίζει κορώνα γράμματα την υγεία, τη ζωή και τις σπουδές μας. Διαφημίζει νέες θέσεις καθηγητών την ίδια ώρα που ανοίγει λιγότερες από πέρσι. Δίνει εκατομμύρια εν μέσω πανδημίας σε προγράμματα φοιτητικού τουρισμού και αναβάθμισης της ποιότητας, αλλά δεν δίνει ούτε ένα κονδύλι για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε με ασφάλεια στα πανεπιστήμια. Με πρόσχημα διαφύλαξη της υγείας, κρατά τα πανεπιστήμια κλειστά για εμάς, αλλά ανοιχτά για business, ενώ συνεχίζει τον εκβιασμό, χύνοντας κροκοδίλια δάκρυα για τους ανθρώπους που θα χάσουν τη ζωή τους από τον ιό εξαιτίας της δικής μας ανευθυνότητας. Και πού τα πουλάνε αυτά, συνάδελφοι, όταν την ίδια ώρα λειτουργούν διαζώσεις, το πρώτο ξενόγλωσσο προπτυχιακό με δίδακτρα, αξιόπιοντας κεντρική αίθουσα του ΕΚΠΑ. Διαζώσεις λειτουργούν και τα επιπληρωμή με τα πτυχιακά, όταν συμβαζόμαστε σαν αδέλες μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Την ίδια στιγμή μένουν αξιοποίητοι μια σειρά από δημόσια κτίρια, κληροδοτήματα, υποδομές που μπορούν να διατεθούν άμεσα για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και μαζί με την πρόσληψη προσωπικού μπορούν να συμβάνουν στο να σπάσουν σε κλιμάκια τα τμήματα. Σαν να μην έφεραν όλα αυτά, αντί η κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της
και να αντιμετωπίσει την εκρηκτική κατάσταση στα πανεπιστήμια, ετοιμάζει νέο νομοσχέδιο που θα τα κάνει ακόμα χειρότερα, που θα υποβαθμίσει περαιτέρω τα μορφωτικά και επαγγελματικά μας δικαιώματα. Ως εδώ, δεν θα τους αφήσουμε να παίζουμε τη ζωή και τις σπουδές μας. Ο αγώνας που δίνουμε ήδη από το καλοκαίρι είναι δίκαιος και μετράει αποτελέσματα. Κάτω από τις δικές μας δυναμικές παρεμβάσεις, έχουμε κατακτήσει σε κάθε τμήμα, ενώ ακόμα και σε επίπεδο ιδρύματος, σύγκληται όπως αυτή του ΕΚΠΑ, υιοθετούν κάποια από τα αιτήματά μας και με τις ανακοινώσεις τους ξεκαθαρίζουν αυτό που εμείς βροντοφωνάζουμε τόσο καιρό, που στα πανεπιστήμια δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς χρηματοδότηση και προσωπικό. Δεν επαναπαυόμαστε όμως. Έχουμε δει και άλλες τα λόγια σωστές αποφάσεις που μένουν στα χαρτιά. Ο αγώνας μας έχει αποτέλεσμα και μας το έδειξαν οι μαθητές, τα μικρά μας αδέρφια, που μετά από ένα μήνα στο σχολείο του αγώνα, με κινητοποιήσεις, συνελεύσεις, καταλήψεις, χωρίς να λυγίσουν από συκοφαντίες, ΜΑΤ και χημικά, που τους έστειλε δωράκι η κυβέρνηση, κατάφεραν να αναγκάσουν την ίδια την υπουργό να τους ακούσει. Με τα δικά μας μάτια είδαμε ότι ο αγώνας έχει αποτέλεσμα, όταν μέσα από την κοινή πάλι με τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους όλα αυτά τα χρόνια καταφέραμε να επικυρωθεί στις 7 Οκτώβρη η ετοιμιγωρία μας πως η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση, ότι δεν χωράει κανένα ελευθερωτικό για τους Ναζί δολοφόνους και από σήμερα κιόλας η μαχαιροβγάλτης είναι εκεί που τους αρμόζει, στη φυλακή. Κάθε φοιτητής που έχει αγανακτήσει με αυτή την κατάσταση, που θέλει να επιστρέψει ουσιαστικά στα αμφιθέατρα, πρέπει τώρα να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Να συμβάλλει στη διαμόρφωση ετοιμάτων σε κάθε σύλλογο, να ζωντανέψει το σύλλογό του, να συμβάλλει στην οργάνωση της συζήτησης σε κάθε έτος και αμφιθέατρο. Ήρθε ώρα, συνάδελφοι και εμείς, να περάσουμε στην αντεπίθεση. Το σημερινό συλλαλητήριο δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή. Δεν θα βάλουμε πλάτη για να βγει το εξάμηνο, γιατί ο αγώνας που δίνουμε είναι δίκαιος και αφορά συνολικά τις σπουδές μας, την κατάσταση που θα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Είμαστε πολλοί και έχουμε τη δύναμη να τους επιβάλλουμε τη θέλησή μας. Το ξεκαθαρίζουμε από σήμερα, θα επιστρέψουμε όλοι στα αμφιθέατρα.